πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα αυτό. Θα κλείσει με μερικές προτροπές καλή συμπεριφορά, προκειμένου κανείς να μετέχει σε ένα γεύμα, όπως ήδη είχαμε ανακοινώσει την περασμένη φορά. Ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει ότι το θέμα της καλής συμπεριφοράς είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο κοσμικής υφής. Δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ο Λόγος του Θεού, αλλά ένα θέμα που επιτέλους μπορεί κανείς να το βρει σε ένα savoir vivre, δηλαδή σε ένα οδηγό καλής συμπεριφοράς. Και όμως, θα λέγαμε ότι το θέμα της ευγενίας και της καλής συμπεριφοράς δεν είναι θέμα κοσμικής προσφοράς. Είναι θέμα καθαρά του Λόγου του Θεού. Είναι θέμα πνευματικό. Η ευγένεια είναι αποτέλεσμα της ψυχικής ευγενίας. Δηλαδή, η συμπεριφορά, η ευγενής, είναι αποτέλεσμα της ψυχικής μας ευγενίας, η οποία είναι και αυτή προϊόν της πνευματικής μας καλλιεργίας. Τι είναι παρακαλώ η κοσμική ευγένεια, τι άλλο είναι παρά ένα νόμισμα χωρίς να περιέχει χρυσάφι. Δηλαδή, αν θέλετε, ένα χαρτονόμισμα χωρίς αντίκρισμα στην τράπεζα. Βλέπετε, οι άνθρωποι είναι ευγενείς στους τρόπους, αλλά θηρία στην ψυχή. Υπάρχει μία υποκρισία, μία κατά συνθήκη συμπεριφορά μας μεταξύ των άλλων ανθρώπων, μόνο και μόνο για να κάνουμε τη ζωή μας πιο ευχάριστη και πιο ανώτερη. Στο βάθος όμως λείπει το υπόβαθρο της ευγενίας, που είναι υπόθεση πνευματικής, εν Χριστώ πνευματικής καλλιεργίας. Αν συνεπώς η υπόθεση της καλής συμπεριφοράς είναι υπόθεση πνευματικότητος, τότε δεν μπορεί παρά θα είναι και θέμα του Λόγου του Θεού. Και πράγματι, ο Λόγος του Θεού παρανοεί και δια την περίπτωση αυτή. Γι' αυτό και σας λέγω μερικά στοιχεία από εκείνα που μπόρεσα να πάρω από το Λόγο του Θεού, σε μια, θα λέγαμε, όχι πολύ αναζήτηση μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά κάτι πρόχειρο και τυχαίο που βρήκα. Παίρνω από το βιβλίο της Σοφίας Σιράς και αντιγράφω τη μεταφράζω. Δεν σας λέγω το κείμενο, κατευθείαν τη μετάφραση. Είναι από το κεφάλαιο 31 και από το κεφάλαιο 32. Μπορείτε, πιστεύω ότι έχετε όλη Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι σας, να βρείτε τα κεφάλαια αυτά και να τα μελετήσετε. 31 και 32. Όταν παρακαθίσεις εις επίσημον πλουσίαν τράπεζαν, μην ανοίγεις αχόρταστα το στόμα σου δια τα φαγητά της, και μην πεις από μέσα σου, πολλά βέβαια φαγητά υπάρχουν πάνω σε αυτήν. Δηλαδή, μέσα σου μη δείξεις μία πλεονεξία. Βλέπετε, ξεκινάει το θέμα της ευγενίας από μία εσωτερική διάθεση, ενώ ένα savoir vivre σου λέει πώς θα φανείς, όχι πώς αισθάνεσαι από μέσα σου. Μη λησμονείς ότι ο λέμαργος οφθαλμός είναι κάτι κακό. Τι άλλο πονηρότερο από τον αχόρταστο, από το αχόρταστο μάτι υπάρχει. Δια τούτο και κλαίει το μάτι παντός ανθρώπου όταν στερείται από εκείνα που επιθυμεί. Όπου και όταν σε βλέπει το μάτι του νοικοκύρη, μην απλώσεις με λεμαργία το χέρι σου και μη ρίπτεσαι εις το κοινό πιάτο μαζί με τον νοικοκύρη για να αρπάξεις φαγητά. Ιδίως όταν είναι μια πιατέλα που δεν υπάρχει βέβαια στα πιάτα μοιρασμένο, αλλά παίρνουν από την πιατέλα αυτή ό,τι είναι να πάρουν, σαλάτα, τυρί, δεν ξέρω τι άλλο. Μη συνοθείτε ούτως υπήν το χέρι σου με το χέρι του νοικοκύρη για να πάρεις το καλύτερο εσύ κλπ. Επάνω σε αυτό το σημείο
που λέει όπου φτάνει το μάτι του νοικοκύρη. Δυστυχώς, εκεί που δεν φτάνει το μάτι του νοικοκύρη, ο επισκέπτης, ιδίως σε γυναίκες συμβαίνει αυτό, είναι κάτι πολύ φοβερό. Πάει θερυπίνη κυρία να ετοιμάσει γλυκό ή για μια δουλειά της μέσα στην κουζίνα σε άλλο δωμάτιο, και η επισκέπτριά της πώς καταφέρνει τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Μπορεί επί παραδείγματι να ανοίξει ένα σιρτάρι να δει τι έχει μέσα, να κοιτάξει κάτω από το κρεβάτι τι υπάρχει, να δει ένα αντικείμενο που, να διαβάσει μια κάρτα που είναι στο τραπέζι επάνω, από πού είναι αυτή η κάρτα, ένα γράμμα, στα γρήγορα. Πώς τα καταφέρουν, πώς δεν ντρέπονται και πώς δεν φοβούνται ότι ξαφνικά μπορεί να έρθει η νοικοκυρά να τους δει και να ντροπιαστούν. Πώς το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Είναι λοιπόν αυτό, είναι στο στίχο 14 του 31 κεφαλαίου. Όταν λέει σε βλέπει το μάτι του νοικοκύρη, πρόσεχε, αυτό δεν είναι σωστό. Κρίνοντας επιθυμίες του πλησίον σου από τα συνδικά σου και κάθε τι που θα κάνεις, σκέψου καλά. Πράγματι. Είναι εκείνο το τι θα ήθελες να σου κάνουνε, κάνε το κι εσύ. Μπορεί να σκεφτείς ότι αυτό μπορούσε να ενοχλήσει. Μην το κάνεις κατά τρόπον που να ενοχλήσεις εσύ τον άλλον. Φάγε σαν καλοαναθρεμμένος άνθρωπος τα παρατηθέμενα σε σένα φαγητά και μη μασά τις τροφές κατά τρόπον αγρίκων και θορυβόδη για να μην σε αποστραφούν. Θα φάει κανείς, ξέρετε, κάθε εποχή έχει τον τρόπο της. Σήμερα έχουμε το ματαιροπύρουνο. Την εποχή εκείνη, όπως και οι Έλληνες και όλος ο κόσμος, έτρωγαν χωρίς πυρούνι, δεδομένου ότι το πυρούνι είναι επινόηση των νεωτέρων χρόνων. Έτρωγαν με τα δάχτυλά τους το φαγητό. Ίσως το γνωρίζετε αυτό. Και δεν έτρωγαν καθισμένοι σε μία καρέκλα, αλλά εκάθοντο σε μικρά καναπεδάκια. Αν όχι εκάθοντο, εξάπλωναν. Τα λεγόμενα ανάκλυντρα. Γι' αυτό θα δείτε και στην Αγία Γραφή ότι ανεκλήθησαν, λέει οι καλεσμένοι. Δηλαδή ξάπλωσαν. Εκάθισαν για φαγητό. Σήμερα λέμε κάθισαν. Τότε λέγαν ανεκλήθησαν. Ή εκλήθησαν. Το κλίμα γιώτα. Όχι καλέστηκαν, αλλά ξάπλωσαν. Ακουμπούσαν το δεξί του χέρι στο καναπεδάκι, τα πόδια ήταν απάνω, γι' αυτό και πλέναν τα πόδια τους. Να μην αρέσουν το καναπεδάκι. Ο καθένας είχε το δικό του καναπεδάκι, περίπου τόσο, ίσα ίσα ατομικό. Και έτσι με το αριστερό χέρι τρώγανε. Κάπως έτσι κινούνται. Σήμερα τρώμε το μαχαιροπύρουνο. Η κάθε εποχή έχει τον τρόπο της στα γεύματα και στα δείπνα. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Βλέπετε ότι τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία προσφέρονται σε κάθε εποχή. Είναι πέρα από τους τύπους της συγκεκριμένης εποχής. Το να μασάς σαν μυρικαστικών και να χτυπάς τα χείλια σου κτλ. Αυτό πράγμα δεν είναι καλό πράγμα. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται να στο πει κανείς, το καταλαβαίνεις. Και όμως ο λόγος του Θεού το τονίζει. Πρόσεξε, λέει. Να μασάς χωρίς θόρυβο. Μην χτυπάς τα χείλια σου. Έτσι θορυβοδός να τρως λέμαργα, ακατάστατα. Να γεμίζεις ψίχουλα γύρω-γύρω. Το πιάτο σου να το σκαλίζεις και να είναι μέσα, να το συχαίνεται, αλλά να το βλέπει. Όχι. Μα τρώγει κανείς. Όμως. Η καλή ανατροφή σου, λέει στο στίχο 17, ας σε κάνει να σταματήσεις πρώτος το φαγητό σου και να μην φανείς αχόρταστος, δια να μην χτυπήσεις άσχημα στους άλλους. Στάματα πρώτος. Όχι όταν όλοι οι άλλοι έχουν σταματήσει, εσύ συνεχίζεις να τρως, δίνοντας την εικόνα ότι είσαι ένας πεινασμένος άνθρωπος. Όχι όμως και το άλλο άκρο, επιτρέψατε μου να σας πω, που επικρατεί, για να μην δείξουμε ότι είμαστε αχόρταστοι άνθρωποι, πρέπει οπωσδήποτε στο πιάτο μας να αφήσουμε φαγητό. Το οποίο φυσικά θα πεταχτεί. Και στην πιατέλα αφήνουμε φαγητό, εάν το φαγητό είναι παραπάνω από εκείνο που προσερβίστηκε, πάει καλά. Εάν όμως είναι ίσα ίσα, να το πάρουμε από την πιατέλα. Ας μην περισσέψει τίποτα. Θέλει παραπάνω να το τονίσει αυτό η νοικοκυρά. Ότι να διάσει η πιατέλα, να φύγει. Και εκείνο που θα μείνει, θα μπει στο πιάτο, να το φάμε όλο. Μην θεωρούμε ότι είναι αγένεια να μην αφήσουμε.
είναι αγένεια το να αφήσουμε, δείχνοντας ότι αγένεια παίρνει στο Θεό κυρίως, ότι αυτό θα το αφήσει τώρα. Και γι' αυτό στα τραπέζια που δίδονται με επισκέπτες πάντοτε πετιώνται φαγητά. Εάν δεν θέλουμε, να πούμε στην οικοκυρά, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω άλλο, εάν σαρβίρει με το κουταλοπύρουνο. Εάν πάλι είναι έτοιμη μερίδα, όχι με το σερβίρισμα της πιατέλας, αλλά με το σερβίρισμα το ατομικό του πιάτου, και νομίζετε πως είναι το φαγητό πολύ, σας παρακαλώ αυτό το σημείο, για να είναι εντάξει με την εντολή του Θεού, του Χριστού, που λέγει να μην χαθεί τίποτα, να μην πεταχθεί τίποτα, ζητήσατε ένα άδειο πιάτο και βγάλετε από το πιάτο σας όσο νομίζετε ότι δεν θα φάτε. Πριν αρχίσετε να τρώτε όμως, με ένα κουταλοπύρουνο ή έστω με το πυρούνι σας, αλλά πριν φάτε όμως ακόμη, ώστε αυτό που θα μείνει στο πιάτο το άλλο να χρησιμοποιηθεί και να τονιστεί στην οικοκυρά ότι αυτό είναι καθαρό. Έτσι θα έκανε ένας πραγματικά γενής άνθρωπος και κατά κόσμον και κατά Θεόν. Μην το πάρετε ότι είναι ντροπή να το κάνουμε αυτό σε ένα επίσημο τραπέζι. Θα δίνουμε ένα καλό μάθημα. Δεν φαντάζομαι κανείς να έχει την εντύπωση ότι ο Κύριος ή το αγενής όταν πήγαινε σε ένα τραπέζι, και όμως εποφελείται της ευκαιρίας να πει κάτι, έστω και αν αυτό μπορούσε για μια στιγμή να πειράξει τον οικοκύρη, όπως η περίπτωση εκείνου του Σίμωνος του Φαρισαίου, που τον κάλεσε σε γεύμα και τον έκανε, του έδωσε ένα καλό μάθημα να ξέρει πώς να συμπεριφέρεται αυτός σαν νοικοκύρης. Έτσι μπορούμε σε ένα τραπέζι επίσημο να πούμε ότι πρέπει να γίνει προσευχή, ή να κάνουμε αυτό που σας είπα, να ζητήσουμε ένα άσπρο πιάτο, ένα καθαρό πιάτο, να βάλουμε αυτό που δεν θα τρώγαμε, ή να πάρουμε το ψωμί και να κόψουμε με το μαχαίρι μας λίγο και το άλλο το ξαναβάλουμε στην ψωμιέρα, να μην μείνει μπουκιά. Αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία που τα θέλει ο Θεός, και αν το θέλετε στο βάθος θα μας χαρεί την οικοκυρά, την οικοκύρης. Μόνο ένας άμυαλος άνθρωπος θα μπορούσε εμπροκειμένο να κατηγορήσει. Εάν παρακαθίσεις σε τραπέζι μεταξύ πολλών άλλων συνδετημόνων, μην απλώνεις πρώτος από εκείνους το χέρι σου. Ας πάρουν οι άλλοι πρώτα. Μην κάνεις εσύ την αρχή. Ας κάνουν οι άλλοι την αρχή. Και στη σαλάτα και στο τυρί και στο κρασί, σε όλα ας κάνουν οι άλλοι την αρχή. Δια των άνθρωπων των κοινωνικώς μορφωμένων είναι αρκετό και το λίγο φαγητό. Έτσι δε και εις τον ύπνο του δε θα ασθμένει, όπως θα ασθμένει ο βαρυφορτωμένος από φαγητά. Δεν σημαίνει πήγα σε τραπέζι πρέπει να ξεκυλιαστώ. Θα φάγω μετρημένα. Μερικοί νομίζω ότι βρίσκουν την ευκαιρία τώρα που κλείθηκαν στο τραπέζι να φάνε, να φάνε όσο μπορούν περισσότερο. Εάν όμως επιέστης τυχόν να φάγεις πολλά φαγητά, γιατί πολλές φορές η ευγένεια του νοικοκύρη απαιτεί του καλέσαντος να σου πει περισσότερες τις μιας φορές, μιας τις μιας φοράς να φας, και να σου βάλει και κάτι άλλο, εάν πιέστηκες λέγει σταμάτα τουλάχιστον εις τα φρούτα, μη τρώγεις φρούτα και έτσι θα δοκιμάσεις την ανάπαυση, ή μπορείς να μην φας το γλυκό, κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί πλέον λες ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω φρούτο ή δεν θα πάρω γλυκό. Σε αυτό πάνω λέγει ο Άγιος, αν το φαντάζεστε, ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, που ήταν ασκητής, ησυναίριμος, δίνει θαυμάσιες συμβουλές καλής συμπεριφοράς. Λέγει το εξής σημείο πάνω σε αυτό. Όταν θα σε καλέσει όταν θα καλέσεις κάποιον στο τραπέζι σου, διαλόγους ευγενίας και ντροπής δικής του, πες του δύο και τρεις φορές να φάγει κι άλλο. Εάν όμως δεν θέλει άλλο, ενώ το έπαιξε εσύ δύο και τρεις φορές, μην επιμείνεις άλλο. Γιατί δύο και τρεις φορές? Για να υπερνικήσουμε την ντροπή του. Αλλά εάν και τις τρεις φορές είπε το όχι, εάν επιμείνουμε παραπάνω, θα φτάσουμε σε δύσκολη θέση. Γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος και αυτό που θα φάει να τον πειράξει. Βλέπετε πως κανείς πρέπει να κινείται.
είναι εκείνο που είπε προηγουμένως, κρίνεται σε επιθυμίες του πλησίου σου από τις δικές σου και κάθε φορά να ενεργείς καλά αφού προηγουμένως σκεφτείς. Εάν όμως, συγγνώμη, μη κάνεις το παλικάρι εις την νοποσία, διότι η μέθη έχει καταστρέψει πολλούς. Λένε πολλοί, θα πιω, είναι παλικάρι, εμένα δεν με πειράζει. Μη το κάνεις αυτό. Και ξέρετε, μπορεί κανείς να προσβληθεί, πάει σε ένα τραπέζι, μπορεί να πάει με τη γραβάτα του και το ατσαλάκο το κουστούμι του και να φύγει αυτό που είδα κάποτε εγώ σε ένα τραπέζι, αφού είχαν κόψει όλοι τις γραβάτες τους με το μαχαίρι. Γελίοι δηλαδή φύγανε. Γιατί είχαν μεθύσει. Γίνεται άνθρωπος γελίος πραγματικά, το λέγαμε την περασμένη φορά αυτό, όταν μεθύσει. Γιατί λοιπόν να γίνω γελίος. Και μια φορά να γίνω γελίος, μου φαίνεται ότι ουδέποτε θα μπορέσω να αποκαταστήσω το κύρος μου εις τα μάτια των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό θα πιούμε τόσο όσο να μην μας πειράξει. Σε συμπόσιο όπου πολλοί προσφέρεται και καταναλύσκεται ο ίνος, μην ελέγξεις τον παρακαθήμενό σου, μην τον θίξεις και μην τον προσβάλλεις όταν βρίσκεται σε ευθυμία τον διπλανό σου, λόγων υβριστικών μην του πεις και μην τον στενοχωρήσεις με ακέρους απαιτήσεις σου. Πολλές φορές κάνουμε παρατήρηση των άλλων, είναι αυτό το πολύ άσχημο, ενώ βρίσκεται σε ευθυμία ή σε μέθη και με την παρατήρησή μας θυμώνει και γίνονται στα τραπέζια οι παρεξηγήσεις. Αυτό λέγει μην το κάνεις ποτέ. Μην ελέγξεις ποτέ τον άλλον, και μάλιστα μερικοί βρίσκουν την ευκαιρία σε αυτές τις περιπτώσεις να χύσουν το δηλητήριό τους. Να έχουν μέσα τους μια κακία για τον άλλον και τότε να βρουν την ευκαιρία να πούν, να ρίξουν το δηλητήριό τους. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε σε ένα τραπέζι πράγματα που μπορούν να θίξουν τον άλλον. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε τρίτους να κατηγορούμε απόντα, ούτε παρόντας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς να μιλούμε που να μην ενοχληθεί ποτέ κανείς. Ξέρετε σε τι δύσκολη θέση έρχεται ο νοικοκύρης όταν δυο καλεσμένοι του αρπακτούν και παρεξηγηθούν. Ποιο νούμερο να πάρει τώρα, τούτου ή εκείνου. Πάμε τώρα στο 32 κεφάλαιο, που λέει το εξής. Εδώ αναφέρεται πρώτα-πρώτα σε έναν ηλικιωμένον όριμον άνθρωπο που αναλαμβάνει την αρχηγία του συμποσίου, την οργάνωση του συμποσίου. Πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις που δεν έχουμε νοικοκυρά, αλλά έχουμε οργανωτή συμποσίου σε ένα δημόσιο τραπέζι κλπ. Σε έρισαν προϊστάμενο του συμποσίου. Είναι ο αρχιτρίκλινος δηλαδή. Μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Να είσαι σαν ένας από τους συνδετημόνα σου, φρόντισε για αυτούς και έπειτα κάθισε μαζί τους στο τραπέζι. Έχω προσέξει, εδώ στη Θεσσαλία, στα χωριά οι νοικοκυρές δεν κάθονται ποτέ στο τραπέζι. Περιποιούνται τους επισκέπτες, μόνο άνδρες, και οι γυναίκες τρώνε όλες μαζί στην κουζίνα. Παράξενο. Είτε άνδρες είτε γυναίκες θα καθίσουν όλοι στο τραπέζι. Η νοικοκυρά θα φροντίσει, μπορεί να βοηθηθεί με μια, από μια συγγενή της επισκέπτρια ενδεχομένως, αλλά αφού θα σερβίρει όλους θα καθίσει και αυτή στο τραπέζι. Και έτσι πρέπει. Θα υπηρετήσει και ταυτόχρονα στέλνει και η κυρία. Διότι δεν πρέπει να απουσιάζει η νοικοκυρά από το τραπέζι. Όταν δε εκπληρώσεις όλα σου τα υποχρεώσεις ως συμποσιάκου, τότε παρακάθισε μαζί τον εις την τράπεζα, δια να εφρανθείς και εσύ, να χαρείς και εσύ μαζί τους. Διότι η νοικοκυρά θα πρέπει να ξέρει πού και πώς θα καθίσει. Μπορεί να καθίσει σε ένα σημείο να φάει, αλλά όταν τα φρούτα βρεθούν στο γλυκό, μπορεί να μην καθίσει στη θέση της, να πάει σε άλλο σημείο της τραπέζης. Αν η τράπεζα είναι πολύ μεγάλη, ώστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο, μια άλλη στιγμή παρακάτω σε ένα άλλο σημείο του τραπεζιού, ώστε να βρεθεί με όλους τους επισκέπτες και να μην φανεί ότι κάθισε μόνο με 5 ανθρώπους να μιλήσει και όλοι οι άλλοι οι 30 μείνανε χωρίς να τη δουν. Πρέπει από όλους, έστω με ένα χαμόγελο, με μια κουβέντα, με όλους πρέπει να περάσει.
θα λάβεις από αυτούς για την καλή οργάνωση της τραπέζης στέφανον ευχαριστίας. Συ όταν σαν μεγαλύτερος που είσαι μίλησε. Προσέξτε, πρέπει να μιλήσουμε, διότι αυτό αρμόζει σε σένα. Πες όμως με ορθοφροσύνη αληθινά πράγματα, χωρίς να παρατείνεις επί πολύ την ομιλία σου και εμποδίζεις έτσι την μουσική. Βλέπετε, προβλέπει και μουσική. Το βιβλίο του Θεού προβλέπει και λίγο μουσική, καλή μουσική. Εάν λέγει παίζει μουσική, μη σε πιάσει επειδή είσαι ο μεγαλύτερος και ο συμποσιάρχης μια ακατάσχητη φλιαρία και ενοχλείς τους επισκέπτες σου. Πες λίγα λόγια, σταμάτα όμως, ο άλλος δεν έχει όρεξη να ακούει εσένα διαρκώς. Είναι μερικοί άνθρωποι στο τραπέζι που σου πιάνουν την κουβέντα φοβερά. Κάποτε θυμούμε, είχαμε πάει με το Σεβασμιότατο στην γιορτή της αεροπορίας που είχαν την έκθεσή τους, 8 Νοεμβρίου, ήταν 2-3 χρόνια πίσω. Και εκεί βρήκανε κάποιον άνθρωπο. Ψηλή θέση στην κοινωνία έχει, πολύ ψηλή. Παρέλαβε εμένα. Πώς συμφορά μου, τι να σας πω. Βέβαια, καταρχάς με απεμόνωσε από το Σεβασμιότατο. Άρχισε μια κατάσχετη φλιαρία. Του λέγω να δούμε την έκθεση. Σας βεβαίω να δεν είδα τίποτα. Περάσαμε με ολόκληρη την έκθεση γύρω-γύρω. Αλλά ήταν τόση η φλιαρία του που δεν μπόρεσα να δω ούτε μία φωτογραφία. Μετά έχασα τον δεσπότη, έφυγε, μάθος, μέχασε ο άνθρωπος. Και πήρα το λεωφορείο και γύρισα πίσω. Πώς λέει, που λέω λόγω, δεν πήρα λεωφορείο, γύρισα. Μετά απόδειξα πώς γύρισα. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι ο άνθρωπος αυτός μόρφαξε και δεν με άφησε να πάρω αναπνοή. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Ούτε σε ένα τραπέζι θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα, ούτε επειδή τώρα τον βρήκαμε να τα πούμε όλα. Του άλλου, όχι. Κάθε ώρα έχει την θέση της. Τώρα επήγαμε σε τραπέζι. Θα μιλήσουμε όσο πρέπει. Όχι παραπάνω. Ο άνθρωπος αυτός ανήκει και στους άλλους. Όχι μόνο σε εμάς. Δεν μπορεί κάποιος επισκέπτης να πιάσει την νοικοκυρά ή τον νοικοκύρη να μιλάει διαρκώς αυτός. Αλλά ούτε και ο νοικοκύρης να μιλάει διαρκώς. Διότι θα γίνει ενοχλητικός. Όταν ακούγεται η μουσική, λέει στο στίχο 4, «Συ μην μιλείς πολλά και επί πολύ και μην θέλεις να παρουσιάζεις τη σοφία σου σε ακατάλληλη ώρα». Στο στίχο 7, αποτείνεται προς τους νέους. Όταν κανείς στο τραπέζι είναι νέος άνθρωπος και εσύ νέε που συμμετέχεις στο συμπόσιο, εάν αισθανθείς την ανάγκη, μίλησε. Μέχρι 2 όμως φορές και εάν ερωτηθείς. Εδώ είναι η συμπεριφορά η καλή του νέου ανθρώπου, ο οποίος δεν μιλάει ακατάσχετα, αφήνει τους μεγάλους να μιλούν. Συγκεφαλαίωσε αυτά που είπες και μάθε να λέγεις πολλά με λίγα λόγια. Γίνε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολλά και συγχρόνως έχει μάθει να σιωπά. Όταν ευρίσκεσαι εν μέσω αρχόντων και ανωτέρων σου, μη συμπεριφέρεσαι σαν ίσος προς ίσους, και όταν ο άλλος ομιλεί, σε μη φλιαρείς, αλλά μην είναι σοβαρός. Είναι η μεγάλη τέχνη να μπορεί κανείς να ομιλεί, αλλά μπορεί, να μπορεί όμως και να ακούει. Και είναι δυσκολότερη τέχνη να μάθεις να ακούς, μη σας φαίνεται παράξενο, παρά να μάθεις να ομιλείς. Γιατί όταν πρέπει να ακούς, πρέπει να διαθέτεις ευγένεια, σοβαρότητα και πολύ υπομονή και πολύ αγάπη. Διότι σε ένα τραπέζι, θα έχετε προσέξει, όλοι μιλούν, αλλά κανείς δεν ακούει. Η χάρη στις εδούς της ντροπής προηγείται εις των σεμνών νέων. Δεν υπάρχει χειρότερο στολίδι, μη μου πείτε, ούτε για καβένες, ούτε για ταυτότητες, ούτε για δαχτυλίδια, ούτε για παροχές, δεν ξέρω τις ονομασίες των συγχρόνων ενδυμασιών. Το ωραίότερο στολίδι και για το αγόρι και για το κορίτσι όταν πάει σε ένα τραπέζι είναι, αγαπητοί μου, η σεμνότης. Η σεμνότης όχι μόνο στην ενδυμασία, αλλά η σεμνότης και εις τα λόγια και εις το πρόσωπο και εις το βλέμμα και εις το κάθισμα και εις το πιάσιμο του μαχαιροπύρουνου,
και όλα αυτά η σεμνότης είναι το μεγάλο κεφάλαιο και το μεγάλο στολίδι ενός νέου ανθρώπου. Σήκω από το τραπέζι εν γέρος, να μην μείνει τελευταίος. Πήγαινε σύντομα στο σπίτι σου και μη περιπλανάσαι ράφημα στους δρόμους. Όταν φεύγουν οι άνθρωποι από ένα τραπέζι, μια διασκέδαση, επιμένουν να ξυπνήσουν όλη τη γειτονιά από όπου θα περάσουν. Και τους βλέπετε 12, 1, 2, 3 η ώρα γυρίζουν σπίτι τους θορυβοδέστατα, με γέλια άπρεπα και πορνικά, και τραγουδούν ακόμη στον δρόμο χωρίς να υπολογίζουν ότι όλος ο κόσμος τώρα έχει την πόλη κοιμάται. Εκεί στο σπίτι σου διασκέδασε, κάνει ό,τι σε ευχαριστεί, πρόσεξε όμως να μην αμαρτήσεις με κανέναν υπερήφανον λόγο. Και τέλος στο στίχο 13, που είναι ωραίοτατος και κατακλείει όλους τους άλλους, λέγει: πάνω δε απ' όλα αυτά δοξολόγησε τον πλάστη σου, διότι αυτό σου δίνει με αυθονία όλα τα αγαθά του. Και τον άνθρωπο συμπεριφέρεται σαν καλός αληθινός χριστιανός άνθρωπος του Θεού, τότε και το τραπέζι θα χαρεί και το συμπόσιο και τη συζήτηση, όλα εκείνα που κάνουν πραγματικά ευχάριστη και όμορφη τη ζωή. Ήρθαμε, αγαπητοί μου, στο τέλος του θέματός μας. Ύστερα από αυτά τα λίγα που είπαμε και που μάλλον ξεκούραστα θα ακούστηκαν, ας έρθουμε σε ένα σοβαρό σημείο. Σε ένα πολύ σοβαρό σημείο. Και που θα σταθεί το κλείσιμο του περιγαστριμαργίας θέματος. Στην επιτούρους ομιλία του Κυρίου μας, κατά το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όχι κατά το κατά Ματθαίον, λέγει: ουέ μην οι εμπεμπλισμένοι ότι πεινάσετε, αλίμονο σε εσάς που είσαστε παραχορτασμένοι γιατί θα πεινάσετε. Παρακάτω: μακάρι οι πεινώντες μην ότι χορταστήσες, ευτυχισμένοι εσείς που πεινάτε τώρα γιατί θα χορτάσετε. Το κατά Ματθαίον λέγει: μακάρι οι πεινώντες την δικαιοσύνη. Εδώ δεν λέει την δικαιοσύνη, αλλά λέει ευτυχισμένοι αυτοί που πεινούν. Αλλά τι πεινούν? Ο Κύριος εδώ εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μας ομιλεί και εκείνα τα οποία λέγει τα εννοεί, προσέξτε, κατά γράμμα. Τα εννοεί κατά γράμμα. Δηλαδή εννοεί αυτό που λέγει. Είσαι ευτυχής όταν δεν χορταίνεις, όταν πεινάς. Είσαι δυστυχής όταν χορταίνεις πάντοτε. Όχι να χορταίνεις αρετή, δικαιοσύνη ή αγάπη. Ή να μην χορταίνεις και να διψάς. Όχι τέτοια πράγματα. Μην πάρει το μυαλό σας σε μεταφορική έννοια, σε αναγωγή του θέματος. Όχι. Είναι κατά γράμμα αυτό που ο Κύριος εννοεί. Αλλά θα λέγε κανείς, γιατί να κατακρίνονται οι χορτάτοι και γιατί να μακαρίζονται οι νηστικοί? Εφόσον μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος εχόρτασε τους πανακισκυλίους λέγοντας: δεν θέλω, τους λυπούμε να φύγουν νηστικοί, διότι έχουν δρόμο μακρύ και θα αποκάμνουν εις τον δρόμο. Για τους εξής λόγους, αγαπητοί μου, που θα είναι και ανακεφαλαίωσης του όλου θέματος. Του όλου θέματος και τα τρία προηγούμενα που έχουμε κάνει. Πρώτον, διότι ο χορτασμός, ο εμπλισμός, πολλές φορές γίνεται σκοπός της υπάρξεώς μας. Ενθυμίστε που είπα ότι μπορείς να χορτάσεις, πρόσεξε όμως να μην παραχορτάσεις. Αν όλη σου η ζωή είναι ζωή χορτασμένη, τότε απλούστατα θα γίνει ο σκοπός της ζωής σου ο χορτασμός και τίποτε άλλο. Και το χειρότερο, ότι θα γίνει και ο προσανατολισμός της ζωής σου. Θα αποκτήσεις τρόπον την κοσμοθεωριακών προσανατολισμών, και ο οποίος δεν θα είναι άλλος
από το θαύμεν και πείομεν αύριον γαρ αποθνίσκομεν. Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Με άλλα λόγια, ο διαρκής χορτασμός του ανθρώπου δημιουργεί, προσέξτε, ο διαρκής, γιατί οι πεντακυθύλοι εχορτάστησαν, λέγει εκεί, και ο Χριστός δεν γίνεται υπηρέτης αμαρτωλής καταστάσεως, αλλά αυτή η διαρκής κατάσταση του χορτασμού, μετά έχουμε όλα άφθονα. Αυτό γίνεται κοσμοθεωρία, γίνεται προσανατολισμός, γίνεται δείχτης του τι τελικά θα πιστεύεις στη ζωή. Δεύτερο, με το να μην τρώγεις πάντοτε, να τρώγεις λίγο, δηλαδή λίγο, αυτό και στην ποιότητα και στην ποσότητα. Η νηστεία το εξασφαλίζει και στα δύο σημεία. Όταν πει παραδείγματι, σήμερα δεν έχει λάδι και θα φας ένα φαΐ ανάλαβο, μα όσο ωραίο και να είναι, είναι ένα φαΐ ανάλαβο. Μπορεί να βάλεις το α και το β μέσα, δεν πάβει από του να είναι ένα ανάλαβο φαγητό. Δεν συγκρίνεται με ένα άλλο φαγητό καλά μαγειρεμένο. Με όλα τα υλικά του, τι σημαίνει αυτό, ότι είτε η ποιότητα είναι υποβιβασμένη, είτε η ποσότητα, δεν φας πολύ, εκόπτεται η επιθυμία, που είναι το υπόβαθρον της γαστριμαργίας και της λυπής αμαρτίας. Ποιας λυπής αμαρτίας? Της πορνείας και θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, όταν εκόπτεται η επιθυμία, ο άνθρωπος με τον περιορισμό της τροφής εις τα αναγκαία, δηλαδή τρώμε αυτό που έχουμε ανάγκη, όχι πλούσια πράγματα, τότε δημιουργείται ο εν Χριστώ, ο εν Κυρίω κενός, το και με αλφαγιώτα, καινούριος άνθρωπος. Έχουμε την εν Χριστώ ανακαίνιση. Τρίτον, ο άνθρωπος όταν περιορίζει το φαγητό του, πενθεί δια την αποβολή του από τον παράδεισον, τον οποίον, όπως είναι γνωστό, τον έχασε διαβρώσεων. Και τότε ισχύει εκείνο που λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μυστεύσομαι τίνιν ή να προς αυτόν επανέλθομεν. Επειδή διαβρώσεως διαφαγητού εχάσαμε τον παράδεισον, ας διστεύσουμε τώρα δια να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω εις αυτόν. Τέταρτον, όταν ο άνθρωπος δεν χορταίνει στη ζωή του θεληματικά, όχι άθελα, διότι αν έπρεπε να μακαριστούν οι πτωχοί, προσέξτε, είπε και ο Χριστός, μακάρι οι πτωχοί, εκεί στο κατά Λουκά, όχι η πτωχή το πνεύματι που λέει ο Ματθαίος, όχι η πτωχή το πνεύματι, αλλά απλώς η πτωχή. Αν έπρεπε να μακαριστούν, αγαπητοί μου, οι πτωχοί, γιατί δεν έχουν λεφτά, αυτοί που κάνουν χίλιους τρόπους για να πάρουν περισσότερα χρήματα, θα ήταν πολύ πολύ περίεργο. Όχι, η πτωχή το πνεύματι που λέει ο Ματθαίος, κατά τη δική τους προαίρεση, με τη θέλησή τους. Όταν λέει εδώ ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν είναι χορτάτοι, οι πεινώντες, με τη θέλησή τους μπορείς να φας, να θέλεις, όχι κατά τον πιστεύω δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει, κατά τη λαϊκή παροιμία, όχι. Εάν λείπει η προαίρεση, τότε δεν είναι αυτό πλέον αρετή και δεν δίνεται να ευλογεί τέτοια πράγματα ο Χριστός. Συνεπώς, εδώ πέρα, όταν κανείς πεινά κατά την θέλησή του, τότε πετυχαίνει το εξής. Δεν στηρίζεται σε πράγματα καταργούμενα και τα οποία υπάρχουν εις τον διαλυόμενον αιώνα, τον νυν διαλυόμενον αιώνα που λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος, και δείχνει ότι κάπου αλλού στηρίζει τον εαυτό του. Όταν επί παράδειγμα τι τρώμε, θα δοξάσουμε το Θεό γιατί φάγαμε, υπάρχει η προσευχή ευχαριστίας, αλλά θα πούμε και θα τον πάντα κατά νου,
ο Θεός και τάφτην την καταργήσει. Θα έρθει κάποια εποχή που δεν θα τρώνε. Όταν δηλαδή θα γίνομαι καινούργιοι, θα μας ανακαινήσει ο Χριστός τα σώματά μας, τότε δεν θα τρώμε. Δεν θα υπάρχουν φαγητά και πνευματικά συστήματα, πνευματικές λειτουργίες και τα λοιπά. Όχι, όχι. Εάν αυτό ο άνθρωπος το γνωρίζει, ήδη από τη ζωή αυτή δεν στηρίζει τον εαυτό του σε πράγματα διαλυόμενα και καταργούμενα. Πέμπτον, εδώ έχει ένα βάθος στο πέμπτο σημείο, είναι ότι ο πιστός που τρώγει λίγο, δηλαδή λίγο, δεν φτάνει στον χορτασμό του πλουσίου της παραβολής, ο οποίος λέει, κοιτάξτε ένα σημείο, ή το εφρενόμενος λαμπρός καθημέραν. Το λαμπρός θα πει πολύ δάπανα, πολύ έξοδα, περίλαμπρα. Το λαμπρός θα μπει στη ζωή μας, αλλά θα είναι κάπου και πού. Δεν μπορεί να μην είναι λαμπρό το τραπέζι το Πάσχα. Δεν μπορεί να μην είναι λαμπρό το τραπέζι ενός γάμου ή μιας βαπτίσεως. Πώς το φαντάζεστε? Πώς το φαντάζεστε? Ο Κύριος που κλήθηκε στο γάμο της Κανά θα είχαν, ας μου επιτρέπει, φασολάδα. Καλό φαγητό και πλούσιο. Θέλετε να δείτε από πού ήταν πλούσιο το φαγητό? Θα το δούμε, γιατί ήταν πλούσιο το κρασί. Και το πια, του τελείωσε. Και ο Κύριος δίνει και άλλο κρασί από πάνω. Όχι για να γίνει υπηρέτης μέθη, αλλά διότι έπρεπε το τραπέζι να είναι λαμπρό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εις τον λόγο του, εις τον θεσμό, εις τον ιερό θεσμό του γάμου, είναι ο τόμος 35. Λέει το εξής χαρακτηριστικό, ότι λαμπρό τραπέζι παραπάνω από το συνηθισμένο παρέθεσε και ο πατέρας της Ρεβέκας όταν πήγε ο Ελεάζαρος να βρει νύφη για το γιο του κυρίου του Αβραάμ, τον Ισαάκ, παρέθεσε λαμπρό τραπέζι παραπάνω από το συνηθισμένο, όχι σπάταλο, όχι ανήθικο, όχι με αυλητρίδες και όχι με άλλες ακατανόμαστες βρωμιές, αλλά λαμπρό τραπέζι. Προσέξτε όμως, η κατηγορία του πλουσίου της παραβολής δεν είναι στο λαμπρός, αλλά είναι στο λαμπρός καθημέρα. Το να κάνεις ένα λαμπρό τραπέζι, να βγάλεις τα καλά στα σερβίτσια, εκείνα που σου χάρισαν στο γάμο σου, και να δείξεις ότι είσαι μια καλή νοικοκυρά, δεν είναι ημαρτημένον, αλλά όταν αυτό γίνεται κάθε μέρα, λέει τρένετο, λαμπρός καθημέρα. Το ημαρτημένο που είναι, στο καθημέρα. Δηλαδή, αυτός ο πλούσιος δεν είχε Τετάρτη, δεν είχε Παρασκευή, δεν είχε Σαρακοστή, δεν είχε λιτότητα. Να σκεφτεί ακόμη μέσα στη λιτότητά του και εκείνο το φτωχό το Λάζαρο εκεί ή στον πυλώνα του σπιτιού του. Εδώ είναι το όλο σημείο. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, ώστε πραγματικά να αρχίσουμε να δημιουργούμε την πείνα και τη δίψα στον εαυτό μας. Πείτε, θα πιω στα από μία ώρα νερό. Δεν πίνω τώρα. Θα φάω λίγο αργότερα. Δεν θα φάω απόψε. Δεν θα φάω ένα πρωινό. Ένα μεσημεριανό. Όχι να μην τρως κάθε μεσημέρι. Πες, ένα μεσημέρι δεν θα φάω. Ένα βράδυ δεν θα φάω. Γιατί, ακούστε, αντεναπληρούντες τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή ημών, υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Αυτό είναι το θεολογικό υπόβαθρο του γιατί δεν πρέπει να φάμε. Λέγει ο Απόστολος εις τους Κολασσαείς ότι ανταναπληρώ, δηλαδή συμπληρώνω αντί του Χριστού τα παθήματά του, τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού, εκείνα που ο Κύριος εάν έζει περισσότερα θα έπασχε, αλλά έφυγε από τον κόσμο αυτόν και αισθάθηκε περιορισμένα τα παθήματά του. Αυτά τώρα εγώ τα δέχομαι στην σάρκα μου υπέρ του σώματος αυτού, για λογαριασμό του σώματός του που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή με άλλα λόγια,
Εδώ πέρα υπάρχει μία μυστική σχέση. Είναι ο μυστικισμός του χριστιανού που μπαίνει μέσα στη ζωή, που μπαίνει μέσα στη ζωή του Χριστού, που πείνασε και δίψασε συμπορευόμενος με το ανθρώπινο γένος. Είναι μυστικό αυτό, όχι με την έννοια κρυφό, αλλά με την έννοια ότι μόνο όταν κανείς μπει μες στα πράγματα δει αυτό που ο Κύριος, ο ενανθρωπίσας, εβίωσε επί της γης. Ακόμη με τα θάνατον η ψυχή θα έχει παγιωθεί των υλικών εμπλισμών. Και είναι γνωστό ότι όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, μένει εις τον αιώνα όπως ήτο από πλευράς καταστάσεώς της τη στιγμή που εξήρχεται από το σώμα που άφηνε. Είναι το τραγικότερο πράγμα απ' όλα. Μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί ο άνθρωπος να πει ένα μετανό. Στην κόλαση οι άνθρωποι, οι ψυχές θα πονούν, θα αλγούν, θα φοβούν, δεν θα μετανοούν. Οι δαίμονες μετανοούν. Είναι ταλέπορα πλάσματα οι δαίμονες. Είναι ταλέπορα πλάσματα οι δαίμονες. Θα πρέπει ίσως να οδύρεται κανείς για τα πλάσματα αυτά που ο Θεός δημιούργησε, αλλά κατήλησαν δαίμονες. Τώρα αυτό που λέγω, και θα μπορούσε στις καρδιές μας να μπει μέσα μία θλίψη, μία θλίψη για τους δαίμονες που κατήλησαν ό,τι είναι, και οι δαίμονες αυτή τη στιγμή να χαίρονται. Δεν είναι χαρά, απλούστατα ένα άγριο μίσος και μία κακότης. Δεν έχουν αγάπη και το μαρτύριό τους είναι στην απουσία της αγάπης. Φοβερό πράγμα. Μετανοεί ο δαίμον? Δεν μετανοεί ποτέ. Υποφέρει, βεβαίως υποφέρει. Και θα υποφέρει στην κόλαση. Ουδέποτε θα μετανοήσει. Αυτό σημαίνει παγίωση, σταθεροποίηση της ψυχής όταν φεύγει από το σώμα. Θυμούμαι μία γυναίκα μακαρίτισσα. Να την ελεήσω, Θεός. Είχε ζάχαρο. Και της έλεγαν, όλοι της έλεγαν, τους λέγαμε, μη τρως, θα πεθάνεις. Και έλεγε, εγώ θέλω να φύγω χορτάτη. Και μια μέρα έφαγε ένα βράδυ πάρα πολύ αντίθετο στο ζάχαρό της, και φυσικά και το βράδυ πέθανε. Έφυγε χορτάτη. Τι σημαίνει έφυγε χορτάτη? Η ψυχή εξήλθε εντός εισαγωγικών εμπεπλισμένη από υλικά πράγματα. Παγιώθηκε με αυτή την επιθυμία των υλικών πραγμάτων. Αυτό το πράγμα έχει αιωνία κόλαση. Είναι φοβερό. Καθιστά την ψυχή ακατάλληλη να μπει στη βασιλεία του Θεού. Και τέλος, ένα έβδομο σημείο, ένα πολύ χαριτωμένο που ήθε ο Θεός να αξιώνει όλους μας να το κατανοούμε. Είναι, αγαπητοί μου, η κατά Θεόν πτωχία και η κατά Θεόν ξενιτία, ως πάρικη και παρεπίδημη, που είναι η πρώτη αρετή της κοσμικής αποταγής. Να αποταχθούμε τον κόσμο αυτόν, όχι τοπικός, αλλά τροπικός. Μη θεωρηθεί, όπως εις των μοναχισμών, υπάρχει η αποταγή του κόσμου και κατά τοπικών τρόπων, με το να φύγω από το σπίτι μου και να πάγω εις μίαν μονήν. Μπορεί κανείς να είναι στο σπίτι του με τα πρόσωπα τα οικεία του και μέσα στα πράγματά του τα υλικά, και ταυτοχρόνως να έχει και να δείχνει μία αποταγή του κόσμου τούτου, και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τα πράγματα. Και η αποταγή αυτή, αποτάσσουμε, αποταγή δηλαδή, δεν έχω πολύ επαφή, αυτό θα πει αποταγή, αφήνω να είναι, όχι το αποταγή από τον κόσμο αυτό. Ένα συγγενικό πρόσωπο. Το παιδί σας, τον άνδρα σας, τη μητέρα σας, τον πατέρα σας, δεν ξέρω ποιον. Τον παίρνει ο Θεός. Θα λυπηθείτε. Θα λυπηθείτε. Θα πείτε όμως, Κύριος έδωκε, Κύριος επήρε. Αυτή είναι η αποταγή από τον κόσμο. Έναν κόσμο αληθινά διαλυόμενον. Γι' αυτό το λόγο η κατά Θεόν πτωχία και η κατά Θεόν πείνα και η κατά Θεόν ξενιτία, όχι τόσο πάντα τοπικός, αλλά κυρίως και πρωτίστως τροπικός, είναι η αρετή εκείνη η οποία γίνεται βάσης και υπόστρωμα της λυπής αρετής
του κατά Χριστόν βίου. Είναι προφανές ότι η γαστριμαργία, αγαπητοί μου, είναι η πύλη των παθών. Όπως έλεγαμε στην αρχή του θέματός μας, προτρία θέματα. Αλλά μόνη όμως η αποφυγή της γαστριμαργίας δεν επιτυγχάνει την καθαρότητα της ψυχής. Μην νομίζει δηλαδή κανείς ότι με το να αποφύγω τη γαστριμαργία επέτυχα και καθαρότητα ψυχής. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Κασσιανός Ρωμαίος, από τον οποίον έχουμε πάρει το λόγο του και έχουμε πολλά στοιχεία να λύσει. Άλλωστε, προς καθαρότητα τελείαν της ψυχής, μόνη η αποχή των βρωμάτων, όχι ισχύει, δεν είναι αρκετό μόνο να μην φας. Ή νίκε ελιπέρεται συνδράμωση, εάν λέγει οπωσδήποτε δεν βοηθήσουν και οι υπόλοιπες αρετές. Τι γαρούν η ταπείνωση, δια της υπακοής του έργου και της του σώματος καταπονήσεως, μεγάλα ημίν συμβάλλεται. Πρώτα πρώτα η ταπείνωση, η υπακοή στο έργο μας και ακόμη το να καταπονεί κανείς το σώμα, δηλαδή να εργάζεται. Μην είναι ο νοχελής ο τεμπέλης άνθρωπος που θα θέλει να τρέφει τον εαυτό του και τίποτε άλλο. Η αποχή της φυλαργυρίας, το να απέξει από τη φυλαργυρία, ου μόνον το μη έχει χρήματα, όχι γιατί απλώς βρέθηκες να μην έχεις χρήματα, αλλά και το μη επιθυμήν και κτίστε, αλλά και να μην επιθυμείς να αποκτήσεις. Προς καθαρότητα ψυχής οδηγεί. Της οργής η αποχή, να απέχεις από την οργή, της λύπης, της καινοδοξίας, της υπερηφανίας, τα αυτά πάντα την καθολική της ψυχής καθαρότητα απεργάζεται. Όλα αυτά δημιουργούν, κατασκευάζουν, απεργάζονται, θα λέγαμε, την καθόλου καθαρότητα της ψυχής μας. Αλλά και ο αγώνας εναντίον της γαστριμαργίας είναι τραχύτατος. Δεν είναι εύκολο κανείς να κόψει την γαστριμαργία, αγαπητοί μου. Γι' αυτό και επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, από τον οποίον έχουμε πολλά στοιχεία δανειστεί από τον 14ο λόγο του, λέει το εξής. Έτσι και τελειώνει εξάνω. Εκεί που προσωποποιεί την γαστριμαργία και τη ρωτά πες μου πιαν τα παιδιά σου και λοιπά, που λέγαμε μια περασμένη φορά, συνεχίζει η γαστριμαργία να λέγει: εμέ πολεμήμεν ούνι κάθε μνήμη πτεσμάτων. Δηλαδή με πολεμάει αλλά δεν με υπερνικάει όταν θυμάται κανείς τις αμαρτίες. Πάντως όμως είναι ένα σπέλμα, είναι ένα όπλο. Πράγματι, με ένα άλλο στοιχείο. Όταν κανείς θυμάται τις αμαρτίες του, τότε δεν τρώει πολύ. Δεν τρώει πολύ. Έχει μια καταφέρον λύπη. Μαζεύει τον εαυτό. Λέγει, εγώ που έκανα εκεί την αμαρτία, ας φάω λιγότερο. Ας πενθήσω λιγάκι. Είναι το καταφέρον πένθος. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος αισθάνεται τον εαυτό του ότι είναι πάρα πολύ δίκαιος και σπουδαίος, φυσικά ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να πολεμήσει την γαστριμαργία. Λέει λοιπόν ότι με πολεμά η μνήμη των πτεσμάτων, αλλά δεν με νικά. Εχθένει μη εισάπαν, έννοια εξόδου. Στέκεται πολύ εχθρική η μνήμη του θανάτου, η έννοια εξόδου, η έξοδος από τον κόσμο αυτόν. Όταν κανείς σκέπτεται ότι θα πεθάνει, ομοίως κρατάει την κοιλιά του. Ποιοι είναι εκείνοι που κάνουν τα συμπόσια, τα πολλά, τα πολύ δάπανα και τα πολύ αμαρτωλά? Είναι εκείνοι που δεν θυμώνται ότι θα πεθάνουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η έννοια της εξόδου, του θανάτου, είναι σημαντική όχι μόνο στο σημείο της γαστριμαργίας, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς του αγώνας μας. Το δε εμέ καταργούν εν ανθρώπις τελείως ουδέν. Δεν υπάρχει τίποτα που να με καταργήσει κατά άνθρωπον τελείως, λέει η γαστριμαργία. Εγώ θα σας κρατάω όλους, λέει η γαστριμαργία. Πλην όμως φαίνεται ότι κάπου καταβάλει τα όπλα,
αποβάλει τα όπλα της και το γοητρό της. Ο κτιθάμενος παράκλητον τούτο ενδυχάνει κατ' εμού. Κακίνος της οπηθής ούκαι άμεν εργήν εμπαθός. Αυτός που απέκτησε το πνεύμα το Άγιον, τον παράκλητον, αυτόν λέγει όταν τον παρακαλέσει ο άνθρωπος, τον παράκλητον, το πνεύμα του Άγιον, τότε εκείνος όταν παρακληθεί από τον άνθρωπο, αυτός δεν με αφήνει να ενεργήσω. Ο παράκλητος. Δηλαδή με άλλα λόγια, όταν ο άνθρωπος στραφεί προς την προσευχή, προς τον Θεό, προς το πνεύμα του Άγιον και παρακαλέσει το πνεύμα του Άγιον να περιστείλει το πάθος της γαστριμαργίας. Αντιθέτως, η γαρεκίνου άγευστη, αυτοί που δεν γεύτηκαν το πνεύμα το Άγιον, δια της εμείς γλυκύτητος πάντως ζητούσιν εις δύναστε. Τότε ζητάνε να γλυκαθούνε με τη δική μου τη γλυκύτητα. Τη γλυκύτητα της γαστριμαργίας. Πράγματι, για σκεφτείτε, όσοι γλυκαίνονται με το πνεύμα του Θεού, δεν ζητούν να γλυκαίνονται με τα υλικά πράγματα του κόσμου τούτου. Και όσοι δεν έχουν γνώση και γεύση της γλυκύτητος του Θεού, προσπαθούν να γλυκαθούν με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και κατακλείει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, όπου και προηγουμένως αναφερθήκαμε. Τι γαλού, πρώτος ημινές το αγών, του κρατήν γαστρός και δουλαγωγήν το σώμα. Ο πρώτος αγώνας μας λέει είναι να κρατούμε την κοιλία μας και να δουλαγωγούμε με μεθακύρι και αυτό δούλον το σώμα. Ουμόνον δια νηστείας, όχι μόνο με την νηστεία, αλλά και διαδρυπνία, όχι πολυσύπνος, διότι γαστριμαργία και πολυσύπνος πάνε κοντά κοντά. Ένας που έφαγε πολύ, θέλει και πολύ να κοιμάται. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, ο ύπνος να μην είναι άμετρος. Μην είναι. Όσο η ηλικία περνά, τόσο είναι και λιγότερο αναγκαίο σε χρόνο. Εάν ένα παιδί θέλει 10 ώρες να κοιμηθεί, ένας κανονικός άνθρωπος, ένας έφηβος, ξέρω εγώ, θέλει 8 ώρες, ένας μεγαλύτερος αρχίζει να θέλει 7, να θέλει 6 και από εκεί και πέρα ο καθένας σας κανονεί. Ας προσέξουμε μόνο, το πράγμα είναι εντελώς προσωπικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η μαθητή του γυμνασίου, πηγαίνοντας στα φροντιστήρια, κοιμώνται και 4 ώρες, αγαπητοί μου, και 3 ώρες. Θα αρρωστήσουν, σας το δηλώνω, θα αρρωστήσουν. Αλλά πάντως όμως, γιατί κοιμώνται τόσο λίγο? Για να επιτύχουν σχολείο και φροντιστήριο. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και των δύο. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος που θα ήθελε πράγματι να επιτύχει στον αγώνα του κατά των παθών, να μην προσέξει και το θέμα του ύπνου? Διαγρυπνίες λοιπόν και πόνου. Ο πόνος είναι ο κόπος. Μη φοβόμαστε να κοπιάσουμε. Ο καθένας στη δουλειά του, στο έργο του. Μη μένουμε ποτέ αργοί άνθρωποι που να λέμε δεν έχω τίποτα, θα πάω περίπατο. Όχι. Θα πάμε και έναν περίπατο αν πρέπει, αλλά ποτέ μη μένουμε αργοί. Πάντα κάτι να έχουμε να ασχολούμεθα. Και αναγνώσεων. Και η μελέτη βοηθάει εναντίον της δεστριμαργίας. Τι ανάγνωσης όμως? Ανάγνωσης πνευματικών βιβλίων. Και του συνάγει την καρδία εις των φόβων της γεέννης. Για να μαζεύεις την καρδιά σου και να σκέπτεσαι ότι υπάρχει κόλαση. Και των πόφων της βασιλείας των ουρανών. Αλλά και να μαζεύεις την καρδιά σου να σκέπτεσαι ότι υπάρχει και η χαρά η ατέλειωτη της βασιλείας του Θεού. Εάν έτσι, αγαπητοί μου, πραγματικά κινηθούμε να πολεμήσουμε τον δαίμονα της γαστριμαργίας, τότε με πολύ ευκολία θα μπορούμε να κόψουμε και τα υπόλοιπα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει να κάνουμε αγώνα κατά του πρώτου αυτού πάθους της γαστριμαργίας, ώστε όταν θα κάνουμε την ανάλυση των παρακάτω θεμάτων να αισθανόμεθα την δυνατότητα ότι μπορούμε να πολεμήσουμε ανέτος και αποτελεσματικός κατά των παθών, δια την αρτίωση της εν Χριστώ προσωπικότητός μας.